Και τώρα έφτασε η πιο κρίσιμη στιγμή. Η στιγμή που θα ανακοινώσω ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars. Πριν όμως να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Έχουν μείνει δύο ζευγάρια. Είναι η Λάουρα και ο Γιάννης, η Έλενα και ο Ηλίας. Η Λάουρα και ο Γιάννης είναι για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα υποψήφιοι προς αποχώρηση. Η Έλενα ήταν και πάλι υποψήφια στο τέταρτο live μαζί με τη Βάνα Μπάρμπα. Ποιο ζευγάρι λοιπόν θα αποχωρήσει σήμερα από το Dancing with the Stars? Θα είναι η Λάουρα και ο Γιάννης ή η Έλενα και ο Ηλίας? Η Έλενα και ο Ηλίας ή η Λάουρα και ο Γιάννης? Το ζευγάρι που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι η Έλενα και ο Ηλίας. Λάουρα, Γιάννη, σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Πρώτα θα σας δώσω ένα φιλί. Θα το κάνω αντίστροφα. Να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι φτάσατε στο 10ο live. Μας χαρίσατε υπέροχες χορογραφίες, η πορεία σας ήταν καταπληκτική. Περάσαμε κι εμείς καταπληκτικά εδώ. Έλενα, φάνηκε και ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ήθελα να σου πω σήμερα και το ξέχασα. Ήρθες κορμάρα, δεν το συζητώ, αλλά είδα ότι βοηθάει ο χορός, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ. Και θέλω να συνεχίσω και το χορό μετά από το dancing, δηλαδή... με έκανε να το αγαπήσω τρελά. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία. Μπορώ. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, φυσικά όλα τα παιδιά στην παραγωγή που είναι πάντα δίπλα μας συνέχεια, τον κόσμο που μας ψηφίζει, μας παρακολουθεί, μας στέλνει τη θετική του ενέργεια. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό. Πραγματικά νιώθαμε σαν οικογένεια όλοι μαζί. Ήταν απίστευτο όλο αυτό. Και να ξέρετε ότι θα μας λείψετε. Αλλά... Εσείς θα μας λείψετε. Σας ευχαριστούμε. Και... Δεν ήθελα να σε διακόψω. Όχι, όχι. Σας είχαμε πάντα από απόσταση. Αλλά τώρα θα ήθελα να σας φιλήσω. Όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο και στην κριτική μας επιτροπή να σε αποχαιρετήσει και εκείνη και θα ξεκινήσω με το Φωκά. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ηλία που, για τις χορογραφίες που μας έχει προσφέρει. Αλλά Έλενα μου και εσύ έκανες ένα όμορφο ταξίδι. Να το συνεχίσεις το χορό. Ο χορός βοηθάει σε πολλά πράγματα. Νομίζω δεν έχει ξαναχορέψει και ποτέ. Όχι, ανακάλυψα κάτι που δεν θέλω να τα αφήσω. Και πραγματικά να μην τα αφήσεις και είσαι καταπληκτική όντως. Γαλένα. Συγχαρητήρια στην Έλενα και στην Ηλία. Μας προσφέρατε πάρα πολύ όμορφες χορογραφίες, όντως. Νομίζω ότι κέρδισε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο χορού. Μακάρι να σας αρέσει να το συνεχίσει και από εκεί και πέρα. Σε ευχαριστούμε πραγματικά για τις όμορφες στιγμές. Κι εγώ ευχαριστώ. Κι εγώ. Και χαίρομαι που πρόλαβα να χορέψω και το αργεντίνικο ταγκό και το πάσο, γιατί ήθελα πολύ αυτούς να τους μάθω τους χορούς. Κύριε Κοστάλα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλενα. Η Ιθάκη είναι πάντα μπροστά μας. Το ταξίδι συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κυρία Δαντουλάκη. Είστε και οι δύο. Και οι δύο είσαστε πολύ χαρισματικοί. Και σας απολαύσαμε, σας χαρήκαμε. Η ζωή είναι μπροστά σας για πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και το αισθανόμαστε αυτό. Ότι μπήκε η χρονιά όμορφα. Και θα κλείσουμε με τον Γιάννη. Το οποίο σημαίνει ότι ξεκινήσαμε από ένα σημείο, το είπα και πριν. Και νομίζω ότι κάνατε ήδη μια πολύ μεγάλη διαδρομή για να φτάσετε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
χαρά μας ήταν πολύ μεγάλη. Ηλία Θεσσαλονίκη. Και θέλω να ευχαριστήσω σίγουρα να πω και τον Ηλία. Γιατί ο Ηλίας είναι εκείνος που ήταν δίπλα μου και μπόρεσε να με ξεκλειδώσει, να ξεδιπλώσει όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά. Και εγώ ευχαριστώ εσένα που γνώρισα άλλη μια πολύ καλή φίλη. Θα μας χαρίσετε ένα χώρο ακόμα αυτό το υπέροχο πασοτόβλο που χορέψατε σήμερα. Τώρα έτσι, δεν χορεύουμε όλοι μαζί, να ξεσηκωθούμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσετε λίγο. Όλοι μαζί να χορέψουμε. Θα χορέψε μαζί μας. Εντάξει, πεθαίνω τότε, ναι. Λοιπόν, θα πάρω το μικρόφωνο. Θα φωνάξω τα ζευγάρια να έρθουν σιγά σιγά. Εσείς μπορείτε να ετοιμαστείτε έτσι λίγο για την αρχή και μετά θα βοηθήσει και ο κόσμος. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, μέχρι να χαιρετήσω λίγο τον κόσμο. Λοιπόν. 5 ζευγάρια έχουν απομείνει και την επόμενη Κυριακή θα ζήσουν τη μεγαλύτερη χορευτική πρόκληση που έγινε ποτέ στο Dancing with the Stars. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι ποτέ ξανά ο χορός δεν είχε τόσο μυστήριο και πιστέψτε με, ο χρόνος δεν θα είναι με το μέρος του την επόμενη εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Κυριακή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.